Με μεγάλη ικανοποίηση από τη μία, αλλά και με αρκετό προβληματισμό από την άλλη, υποδέχθηκαν οι παριστάμενοι στην ημερίδα του οργανισμού Λιμένος Ιγουμενίτσας τις τοποθετήσεις των υπευθύνων της Εγνατίας Οδού, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Η άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα, αφού η δεύτερη φάση των εργασιών στο λιμάνι βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα παραδοθούν στην κυκλοφορία ακόμη 40 χιλιόμετρα Εγνατίας στην Ήπειρο. Από την άλλη, παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων δεν κατάφερε να δώσει τη μεγάλη είδηση, αφού όλα κινούνται ακόμη με ρυθμούς χελώνας και βρίσκονται είτε στο στάδιο της σύνταξης των μελετών, είτε οι μελέτες αυτές δεν έχουν καν ξεκινήσει. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, Διονύσης Χιόνης, τόνισε πως η σιδηροδρομική Εγνατία θα είναι η μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του οργανισμού, με κόστος άνω των 3 δις ευρώ. Σημείωσε όμως ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν έχει εξασφαλιστεί. Είναι αντιληπτό βέβαια ότι ανεξάρτητα από την έκβαση της παραπάνω μελέτης, πριν προχωρήσει κανείς σε υλοποίηση του έργου, πρέπει να έχει εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους, οι οποίοι όπως προείπα ανέρχονται σε ένα προϋπολογιζόμενο κόστος 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το κόστος είναι ιδιαίτερα μεγάλο λόγω της γεωμορφολογίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει μια σιδηροδρομική χάραξη, όπου δεν επιτρέπονται ούτε πολλές καμπύλες, ούτε πολλές και σημαντικές καταμήκες κλίσης. Κατά συνέπεια, απαιτούνται πλήθος τεχνικών έργων, όπως σύραγγες και γέφυρες, τα οποία ανεβάζουν κατά κόρυφα το κόστος. Τα καλά νέα ήρθαν από τον πρόεδρο της Εγνατία Οδός ΑΕ, Απόστολο Γούλα, που τόνισε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα δοθούν στην κυκλοφορία ακόμη 40 χιλιόμετρα Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο. Αυτή τη στιγμή από τα 123 χιλιόμετρα έχουν δοθεί στην κυκλοφορία 65 χιλιόμετρα, τα οποία είναι ακριβώς φέρνοντας στον επόμενο πίνακα, στον παρακάτω πίνακα, έχουμε δηλαδή ολοκληρώσει το έργο σε ποσοστό 53% και το υπόλοιπο 58% θα ολοκληρωθούν μέσα στα πλαίσια μέχρι το 2008, όπου η ημερομηνία που αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης και της Εγνατίας Οδού. Από αυτά τα 58 χιλιόμετρα, τα 38 με 40 θα δοθούν στην κυκλοφορία μέσα στο 2007. Έχουμε στρογγυλές πρωτείες που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αυτή τη στιγμή στην Θεσπρωτεία από 36 χιλιόμετρα τα 27 έχουν δοθεί στην κυκλοφορία και τα 9 χιλιόμετρα είναι υποκατασκευή. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Γιώργος Βλάχος, αναφέρθηκε στα έργα που περιλαμβάνονται στη δεύτερη φάση της κατασκευής του νέου λιμένα της Ιγουμενίτσας. Συνεπώς, η εξυπηρέτηση κρουαζεροπλοίων μπορεί να αποτελέσει μια επιπλέον δραστηριότητα του λιμένα, με εξαιρετικά επίονες προοπτικές τόσο για το λιμένα, όσο και για την ανάπτυξη της περιοχής. Στις μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης για τον ομό Θεσπρωτείας και γενικότερα για την Ήπειρο αναφέρθηκαν ο νομάρχης Θεσπρωτείας Βασίλης Γιώγιακας και ο δήμαρχος Ιγουμενίτσας Θωμάς Πιτούλης. Η ορθολογική και οργανωμένη κατανομή των πόρων στην περιφέρεια για την ολοκλήρωση και δρομολόγηση παλαιών και νέων μεγάλων έργων είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη του τόπου. Η πρόκληση του 4ου κοινοτικού πλαισίου στήριξης και η προτεραιότητα της κυβέρνησης για τη στήριξη της περιφέρειας μας δημιουργεί τεράστιες ευθύνες και μας κρατά σε εγρήγορση και ετοιμότητα προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τις νέες μεγάλες παρεμβάσεις στον τόπο μας. Αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω στο πάνελ ορισμένα ουσιαστικά θέματα. Πρώτον, οι κάτοικοι του Δήμου Ιγουμενίτσας τα τελευταία 15 χρόνια υπέστησαν μια προηγουμένου υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους λόγω της διέλευσης όλου των μεταφερικού φορτίου του λιμένα προς την ενδοχώρα ή αλλού από έναν και μόνο δρόμο διαφυγής της πόλεως. Πρέπει να επισημανθεί ότι για την κατασκευή της αλφα βάσης του λιμένα Ιγουμενίτσας ο Δήμος παραχώρησε έκταση 50 στρεμμάτων. Η κατασκευή του λιμένα Ιγουμενίτσας έγινε με τέτοιο τρόπο που ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην περιοχή του λαδοφορείου, στην περιοχή που σήμερα φιλοξενεί τη σημερινή εκδήλωση.